Τη βλέπετε την Νατάσα Θεοδωρίδη πώς εμφανίζεται. Σεμνή, με το μήκος της φούστας να φτάνει κάτω από το γόνατο και μαζεμένο ντεκολτέ. Όχι σαν μερικές. Βλέπετε και την Ελένη Φουρέιρα, που οι λέξεις μακριά φούστα και κλειστό ντεκολτέ της είναι άγνωστες έννοιες. Τώρα θα πονάς για αυτό το χωρισμό. Φαντάζεστε την Νατάσα Θεοδωρίδου με τον ντύσιμο της Ελένης Φουρέιρα. Εκείνη πάντως όχι μόνο δεν μπορεί να το φανταστεί, αλλά έγινε έξαλλη με τη σχεδιάστρια Έφη Παπαϊωάννου όταν της πρότεινε να εμφανιστεί στο Madwalk σε λίγες ημέρες με μίνι και τολμηρό ντεκολτέ. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια στροφή στην καριέρα της. Έχει τραβήξει μια κόκκινη γραμμή με τις παλιότερες εμφανίσεις της και αν το παρατηρήσετε κι εσείς, δεν είναι τεχνηρή. Επιλέγει να κάνει πολύ προσεγμένες εμφανίσεις. Φέτος, ειδικά που είναι με την κυρία Μαρινέλα, δεν θα μπορούσε παρά να έχει μια έτσι πολύ προσεγμένη και πολύ κομψή εμφάνιση. Η Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα στα νεύρα της ξέχασε και τη φιλία της με την Ελένη Φουρέιρα και φαίνεται πως είπε στη σχεδιάστρια ότι δεν είναι Φουρέιρα για να ντύνεται τολμηρά. Η κοπέλα είναι σε ξύμπουλε. Είναι η νέα εμφάνιση με την οποία ασχολούμαστε και εμείς και εσείς. Πιστεύω ότι το είπε ότι δεν είναι τόσο προχωρημένη και δεν είναι το στυλ της. Απέχει το στυλ της με την κυρία Φουρέιρα. Δεν νομίζω ότι είναι του προσωπικού πάντως. Επί προσωπικού δεν ξέρουμε αν ήταν, αλλά ξέρουμε ότι αυτά που ακούγονται για τα προσωπικά της, ότι δηλαδή έχει σχέση με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Σαμαρά, την έχουν ενοχλήσει. Και τα διέψευσε μιλώντας στο Love Radio. Πάντως, ναι. Εμένα αυτός μου αρέσει για σένα. Είπαμε, αλλά είναι ψέματα, είναι μόνη μου και προχωράω. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να σου πω. Στην ηλικία της αυτή, στο κατόφλι το 40 η Νατάσα, με συγχωρείς που το λέω. Και γιατί δεν το κρύβω. Δεν την αφήνουν καταρχήν. Την κυνηγούν όλοι. Μα είναι μια κουκλάρα. Ω μου, τι λέει, τι λέει. Εμένα θα κυνηγάνε, εμένα θα κυνηγάνε. Παιδιά, τι λέτε. Αν σε κοιτάει αυτός που λένε ότι σε κοιτάει αυτό το καιρό. Όχι, είναι ψέματα. Είναι ψέματα, σου εξηγώ όλα. Κακός. Δεν πειράζει, θα κάνω. Αύριο μάλλον. Ακόμα δεν τον βρήκαμε και θέλουμε.